Τις προτεραιότητες για την ανάδειξη της τουριστικής προβολής των Ιωνίνων έχει θέσει και προχωρά ο Αντιδήμαρχος Χρήστος Στάτσης σε συνεργασία με τους φορείς της περιοχής, με πρώτους να τον συναντούν τους ξενοδόχους. Ο κ. Στάτσης προσπαθεί να ολοκληρώσει το πλάνο του προκειμένου να έχει μια συγκεκριμένη ατζέντα προώθηση των δράσεων για την περαιτέρω ανάδειξη των Ιωνίνων σε προορισμό 4 εποχών με έμφαση στην ποιότητα. Με τους ξενοδόχους της περιοχής υπήρξε μια πρώτη συνάντηση προκειμένου να εργαστούν με κοινή αφετηρία για την επίτευξη κοινών στόχων. Ενδεικτική του καλού κλίματος είναι και ανακοίνωση της Ένωσης Ξενοδόχων που επικεντρώνεται στη διάθεση που υπάρχει για να κάνουν προωθητικές ενέργειες με συγκεκριμένη στόχευση και αποτελέσματα μετρήσιμα. Ναι, πράγματι είχαμε χθες μια συνάντηση με τους ξενοδόχους. Εκεί συζητήσαμε λίγο για την προώθηση και την προβολή της πόλης μας, του προορισμού Ιωάννινα. Συμφωνήσαμε σε αρκετά πράγματα και για ποια κατεύθυνση θα κινηθούμε. Πράγματι ούτε σαν αρπαχτή το βλέπουμε, ούτε σαν κάτι πρόχειρο. Θα γίνει τις επόμενες μέρες μια συνάντηση με όλους τους όμορους δήμους και με τους φορείς της πόλης, τους ξενοδόχους ξανά, το επιμελητήριο και στη συνέχεια με την περιφέρεια. Θα γίνει ένας προγραμματισμός δράσεων. Θα συσταθεί παράλληλα και μια επιτροπή η οποία και θα αποφασίζει λίγο συμβουλευτικά κυρίως για το ποιες δράσεις θα γίνονται. Είμαστε σε μια κατεύθυνση θετική αυτή τη στιγμή ως προς τις δράσεις που έχουμε επιλέξει. Στις επόμενες μέρες θα παρουσιάσουμε και το σχεδιασμό με τον κύριο Ζέρβα. Και συνεχίζουμε. Οι ξενοδόχοι σας ζήτησαν κάτι συγκεκριμένο, κύριε Τάτση, δηλαδή τέθηκαν συγκεκριμένα πράγματα από την πλευρά τους? Οι ξενοδόχοι, ναι, μας έχουν. Όσον αφορά την προβολή ενδεχομένως των Ιωαννίνων και όσον αφορά τις τουριστικές δράσεις, γιατί έχει ανοίξει και μια μεγάλη συζήτηση αναφορικά με τη χρησιμότητα των εκθέσεων. Και έχει κατά τη γνώμη μου σημασία, γιατί πλέον έχουμε περάσει την εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας, δεν ξέρουμε δηλαδή πόσο πια. Είναι πολύ χρήσιμο το να πηγαίνει κάποιος σε ξένο μέρος να προβάλλει ένα προορισμό, ώστε μπορεί να το κάνει από παντού και ενδεχομένως και πιο άμεσα. Οι ξενοδόχοι πράγματι μας έδωσαν κάποιες προτάσεις. Μας έχουν δώσει ένα πλάνο δικό τους. Εμείς βέβαια θα καθίσουμε, θα αξιολογήσουμε και από τη μεριά μας το πλάνο το δικό μας. Συμβαδίζουμε σε αρκετά πράγματα. Πρέπει να βγάλουμε ένα ημερολόγιο εκδηλώσεων, ήταν κάτι σημαντικό ας πούμε, που υπόθηκε για να γνωρίζουν και να μην πέφτουν μαζί με άλλες εκδηλώσεις όπως έχει γίνει και στο παρελθόν. Παράλληλα πρέπει να αξιολογήσουμε σε ποιες εκθέσεις θα πάμε. Πλέον οι εκθέσεις θα είναι πιο στοχευμένες και το σημαντικό είναι να παίρνουμε και το αποτέλεσμα, να παίρνουμε το τι πήραμε από αυτή την έκθεση και αν θα πρέπει να συνεχίσουμε να πηγαίνουμε ή όχι. Σε όλες τις δράσεις μας το σημαντικό που θέλουμε να κάνουμε και είναι ο στόχος είναι να παίρνουμε το αποτέλεσμα της δράσης και κατά πόσο αυτό αξίζει να το συνεχίζουμε και παράλληλα με αυτό το αποτέλεσμα θα κινούμαστε και θα επιλέγουμε την επόμενη έκθεση, την επόμενη κίνηση που θα κάνουμε. Άρα λοιπόν θα πείτε και εσείς σε μια διαδικασία να επικαιροποιήσετε όσα γινόταν και να δείτε τι αξίζει και τι δεν αξίζει τελικά να κρατηθεί. Ναι, πράγματι, γιατί πρέπει να παίρνουμε και το αποτέλεσμα, να δούμε τι από την κάθε δράση τι όφελος έφερε στην πόλη μας, στο Δήμο μας και γενικότερα στους όμορους Δήμους, γιατί η κίνηση, ο προορισμός Ιωάννινα πρέπει να το βλέπουμε λίγο πιο σφαιρικά και όχι μόνο την πόλη των Ιωαννίνων. Με αυτή την ταυτότητα θα βγούμε και προς τα έξω και έτσι θα διαφημίσουμε τον Δήμο.